Εδώ σήμερα, τι ωραία και πόση μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, Σεβασμιότατε, Περιφερειάρχα, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Επικεφαλής των Σωμάτων, κύριε Σεφουνάκη, αυτό μόνο του. Θα πω και κύριε Σεφουνάκη, ξεχωριστώ μια κατηγορία. Γεια σας! Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά. Και να σας πω, νομίζω ότι είναι από τις μέρες που δεν περιμέναμε ότι θα τις δούμε, έτσι, τόσο σύντομα. Είμαι η Κατερίνα Καγκάκη και πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, είμαι η Μπιλινιά. Και για όσους αισθανόμαστε ή είμαστε από αυτό εδώ το νησί ή, εν πάση περιπτώσει, το αγαπάμε μέσα από την ψυχή μας, αυτή εδώ η μέρα είναι μέρα μεγάλης ικανοποίησης. Και θα μου επιτρέψετε να πω, είναι και μέρα περηφάνειας. Ξέρετε πώς το λένε. Καμαρώνουμε. Η Μυτιλήνη, Λέσβος. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Η Μυτιλήνη, λοιπόν, για εμάς που την αγαπάμε, είναι το πιο ωραίο νησί του κόσμου. Ξέρετε, είναι ένα μέρος μαγικό. Είναι ένα μέρος με ψυχή δυνατή που πάλετε. Είναι ένα μέρος με πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένα μέρος το οποίο έχει ανθρώπους ζεστούς και φιλόξενους, με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Και φαντάζομαι ότι όλες και όλοι γνωρίζετε, ότι λένε, πολλοί κόσμος λέει, ότι εκεί στη Μυτιλήνη δεν τους θέλετε τους ξένους να έρχονται. Δεν θέλετε εξωστρέφεια. Λάθος. Εδώ στη Μυτιλήνη θέλουμε να μας επισκέπτονται άνθρωποι που μας σέβονται, καταλαβαίνουν την ιστορία μας, την αισθητική μας και μας αγαπάνε. Σήμερα, λοιπόν, ήρθαμε εδώ να γιορτάσουμε, να γενιάσουμε, να αναδείξουμε ένα μοναδικό έργο. Ένα έργο το οποίο θα είναι από αυτά που ο κόσμος θα έρχεται για να το απολαύσει, να το χαρεί. Και σκεφτόμουν, την ώρα που περνούσα το μεσημέρι από το σπίτι μου, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν ο παππούς μου εδώ, ακόμη και η μητέρα μου, η οποία έχει φύγει πριν από 13-14 χρόνια. Θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ, να το δει, να ξαναμπαίνει στη λειτουργική καθημερινότητα, να ξαναμπαίνει στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, να ξαναείναι κομμάτι αυτής της πολύγουης πόλης. Πόσο πολλά αξίζει αυτό το νησί. Αξίζει ανθρώπους που το νοιάζονται, που παλεύουν γι' αυτό, που το στηρίζουν, που επιμένουν αξιόπιστα, με συνέπεια, με όραμα. Και το ωραίο είναι ότι τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να μπαίνει σε λειτουργία αυτό το όραμα. Το βλέπουμε να ξεκινά, να κυλά και να φτάνει σιγά σιγά όλο και σε περισσότερο κόσμο. Σε κόσμο που ακούει πλέον για όλα αυτά τα ξακουστά και τα φοβερά και τα υπέροχα και τα μεγαλειώδη τα οποία έχουμε εδώ σε αυτό το νησί. Εδώ, λοιπόν, ήρθαμε σήμερα να γενιάσουμε ένα μοναδικό έργο και να απολαύσουμε στο πλαίσιο αυτών των γενείων μια μοναδική συναυλία μετά. Έχω και άλλα να σας πω παραπέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στο σημείο του να κόψουμε την κορδέλα, θα ήθελα να χαιρετήσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε τους χαιρετισμούς των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά οραματίστηκαν και σχεδίασαν αυτήν εδώ τη βραδιά και αυτήν εδώ την ιδιαίτερη συνθήκη. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την κυρία Μενδώνη, την υπουργό την κυρία Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη και βεβαίως
και βεβαίως τον κύριο Τριανταφυλλίδη από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Και οι τρεις φορείς δώσανε την. Συγγνώμη που κάνω κενά, αλλά έχουμε πολύ κινητικότητα. Και οι τρεις. Ευχαριστώ. Και οι τρεις φορείς συνεργάστηκαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι το οποίο για χρόνια θεωρούσαμε τελείως αδύνατο. Κύριε Υπουργέ, να μοιραστείτε το δικό σας, τη δική σας τη σκέψη, το δικό σας το όραμα μαζί μας. Σεβασμιότατε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε Μυτιλίνης, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά ξαναβρίσκομαι στη Μυτιλίνη, σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση, την ολοκλήρωση και την απόδοση στους πολίτες και τους επισκέπτες της, μιας ακόμα ψηφίδας στο μεγάλο έργο της αποκατάστασης και ανάπλασης του κάστρου, τον εξυγχρονισμό και την επανάχρηση των αποθηκών Σαπλιτζά. Ο χώρος των αποθηκών, εδώ που βρισκόμαστε δηλαδή, αποτελεί οργανικό στοιχείο του κάτω κάστρου. Αποτελεί προσθήκη των Οθωμανικών χρόνων, από τους οποίους άλλωστε προέρχεται και η ονομασία τους. Γύρω στο 1661, στο κάτω κάστρο, αναγείρεται ένα νέο οχύρωμα που χρησιμεύει ως αποθήκη βαρέως οπλισμού και πολυβολίων. Είναι η Σαπλιτζά, που σημειώνεται με την ακριβή της θέση σε τοπογραφικό χάρτη της Μυτιλίνης που κατάρτισαν το 1895 ο γεωγράφος Ρίχαρντ Κίπερτ και ο νομομηχανικός της Οθωμανικής Διοίκησης, Ιάκωβος Αριστάρχης, είναι ο Τζέιμς Αριστάρχης για αυτούς που ξέρουν καλύτερα τα αρχεία. Με την απελευθέρωση της Λέσβου το 1912 το κάστρο χρησιμοποιείται ως βάση του ελληνικού στρατού και κατόπιν των συμμαχικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, η Σαπλιτζά διαμορφώνεται σε αποθήκη καυσίμων, όπως μαρτυρεί το φωτογραφικό υλικό του 1932, που απεικονίζει το μεταλλικό στέγαστρο που καλύπτει το χώρο. Θα διατηρήσει τον ίδιο ρόλο, την ίδια χρήση, ως το 1966, όταν παραχωρείται από το Δήμο Μυτιλίνη στην Εφορία Αρχαιοτήτων, τότε στην ΚΑΠΑ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία μέχρι το 2014 χρησιμοποίησε το χώρο ως αποθήκες φύλαξης αρχαιολογικού υλικού. Είναι η αλήθεια ότι πολλές φορές με την αείμνηστη Αγλαία Αρχοντίδου είχαμε συζητήσει τι πρέπει να γίνει εδώ. Το 2014 και λίγο νωρίτερα, Παύλο, ξεκινήσαμε να συζητάμε τι πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, το κάστρο της Μυτιλίνης θα έπρεπε να αποκατασταθεί, να βρει τη θέση που του ταιριάζει στον αρχαιολογικό χάρτη της Μεσογείου και φυσικά ο χώρος αυτός να γίνει πάλι ζωντανός και να αποδοθεί στους πολίτες της Μυτιλίνης πρωτίστως. Το ίδιο το κάστρο έχει μια μακραίωνη ιστορία και επάλληλες φάσεις κατοίκησης και χρήσης. Η αρχαιολογική έρευνα της Εφορίας Αρχαιοτήτων υπό τον Παύλο Τριανταφυλλίδη έχει τεκμηριώσει φάσεις χρήσης του χώρου από την πρώιμη αρχαιότητα. Σε κάθε περίπτωση, το κάστρο είναι ένας πραγματικός μάρτυρας των διαφόρων κυρίαρχων και καθεστώτων που γνώρισε διαδοχικά η Λέσβος και ένα στοιχείο αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία της, που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του νησιού ανά τους αιώνες, λόγω της θέσης του πολύ κοντά στα μικρασιατικά παράλια, στην είσοδο της Προποντίδας και στα στενά του Βοσπόρου. Αυτή την αδιάσπαστη ιστορική ενότητα θέλουμε να αναδείξουμε και θέλαμε να αναδείξουμε όταν δρομολογήσαμε και τώρα που εκτελούμε την αποκατάσταση και την ανάδειξη του κάστρου. Προσβλέποντας παράλληλα στην απόδοσή τους στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Μυτιλίνης, όχι μόνο ως στατικού μνημείου με πλούσιο παρελθόν, αλλά ως ζώντος σύγχρονου συμπλέγματος με τεράστια δυναμική για το μέλλον. Γιατί το μέλλον μας, όταν δεν έχει παρελθόν και ρίζες, είναι βέβαιο ότι δεν είναι στέρεο. Έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάπλαση του κάστρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, ενέταξε στο πρόγραμμά του τις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης των αποθηκών Σαλπιτζά, που ταυτίζεται με το βόρειο επιθαλάσσιο τείχος του κάτω κάστρου.
Ακολούθησε η κατασκευή και τοποθέτηση εντός του χώρου του κάστρου σύγχρονου μεταλλικού κτίσματος, στο οποίο θα στεγαστούν εργαστήρια κεραμικής και θα αποθηκευθεί υλικό που έφεραν στο φως οι σωστικές και συστηματικές ανασκαφές της οικίας εφορίας. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένας νέος κτηριακός χώρος εντός των μεσαιωνικών τυχών του κάτου κάστρου, με πολλαπλές λειτουργίες. Δεν προορίζεται μόνο για αποθετήριο ευρημάτων, αλλά και ως χώρος διεξαγωγής ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτό θέλουμε, να είναι ζωντανός ο χώρος αυτός. Το κάστρο της Μυτιλίνης έρχεται συνεπώς να γίνει πηγή έμπνευσης, αλλά και φιλόξενη εστία της σύγχρονης δημιουργίας και συνέχισης της τόσο επίζηλης νεότερης παράδοσης της Λέσβου στις τέχνες και τα γράμματα. Αποτυπώνει συνεπώς έκτυπα και την πολιτική μας για την πολιτιστική κληρονομιά. Να αποτελεί αυτονόητο στοιχείο της καθημερινότητας των πολιτών, σταθερή πηγή έμπνευσης της σύγχρονης δημιουργίας, αλλά και αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή που αλληλεπιδρά με την οικονομική δραστηριότητα. Η αποκατάσταση των αποθηκών Σαλπιτζά προστίθεται στο ευρύτερο έργο της ανάδειξης και της βελτίωσης της επισκεψιμότητας του κάστρου, ώστε να συνδεθεί οργανικά με το ιστορικό κέντρο της πόλης και να μετατραπεί σε αστικό χώρο πολιτισμού και αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, στερεώθηκαν τμήματα του επιθαλασσίου τείχους, διαμορφώθηκε αυτός ο ανοιχτός χώρος εκδηλώσεων, διανύχθηκαν πεζόδρομος και πολυδηλατόδρομος που συνδέουν τον βόρειο με τον νότιο λιμένα της πόλης. Μας γεμίζει χαρά το γεγονός ότι έχει γίνει αναπόσπαστο το κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων, που χρησιμοποιούν συστηματικά για τις μετακινήσεις του και τους δύο δρόμους, για πεζούς και ποδήλατα, όπως οποιαδήποτε άλλη οδό μέσα στην πόλη. Θυμάμαι πριν 25 χρόνια περίπου την κατάσταση που επικρατούσε εδώ, με τη μισοφαγωμένη άσφαλτο, τις δονήσεις και τα προβλήματα που προκαλούσαν στο μνημείο τα μεγάλα φορτηγά που πέρναγαν όλο το 24ωρο, την επικινδυνότητα της φυκιότρυπας, αλλά και τις οξείες ενίοτε αντιπαραθέσεις για την κατάργηση του δρόμου και την διακοπή της διέλευσης των αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια η Μυτιλίνη και η Λέσβος, κύριε Βουλευτά, είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από το 2019 ως σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υλοποιεί στα νησιά μας ένα πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Η Λέσβος λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους πόρους αυτούς. Σημαντικότατα έργα εκτελούνται στο νησί και στην πόλη της Μυτιλίνης, όπως το συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης του κάστρου, συμπεριλαμβανομένου και του Μενδρεσέ, του Τεμένους Βαλιδέ, του Αγίου Θεράποντος. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν με ζήλο και επαγγελματισμό, ώστε οι αποθήκες Σαλπιτζά, αλλά και ολόκληρο το κάστρο να επιστρέφουν σήμερα αναζωογονημένο στους φυσικούς του κατόχους, εσάς δηλαδή. Ευχαριστώ καταρχήν τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κωνσταντίνο Μουτζούρη, για την εξαιρετική συνεργασία και στην αξιολόγηση και στην κατανομή των πόρων. Στο Γιώργο Πλακοτάρη, τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, καθώς στο πρόσωπό του βλέπουμε ένα εξαιρετικό συνεργάτη και έναν πραγματικό φίλο. Στο πρόσωπο του αγαπητού Παύλου Τριανταφυλλίδη, ευχαριστώ το προσωπικό της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου για όλη την προσπάθεια προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης του μνημιακού μας αποθέματος και απόδοσής του στην τοπική κοινωνία. Στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο, στη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, στους διευθυντές αναστήλωσης, προϊστορικών κλασικών αρχαιοτήτων, βυζαντινών αρχαιοτήτων, συντήρησης, στους στενούς μου συνεργάτες, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα η Μυτιλίνη αποκτά ένα νέο πολυχώρο πολιτισμού που έρχεται να ενταχθεί σε ένα πυκνό δίκτυο πολιτιστικών τοπόσημων της πόλης αλλά και του νησιού. Ας είναι καλορίζικο. Σας ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη παρόλίγο να έχω ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Συνήλθα όμως, οπότε ερχόμαστε εδώ. Προσπαθούσα να πω λίγο, προσπαθώντας να κάνω τις προσφωνήσεις νωρίτερα, ότι αυτό εδώ το νησί έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει περάσει δύσκολα, έχει παλέψει, έχει κοιτάξει μπροστά και σχεδόν αυτόνομα κάθε φορά ανακάμπτει, σχεδόν αυτόνομα κάθε φορά ξαναγεννιέται. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν έρχονται, δημιουργούνται εμβληματικά έργα, δημιουργούνται υποδομές, επαναφέρουμε τις υποδομές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και αν μη τι άλλο, αντικρίζουμε ξανά το μέλλον με εκείνη την δύναμη την οποία έχουμε μάθει εμείς με τη Λινή να έχουμε. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι ελπιδοφόρο, είναι, ξέρετε, σαν να παίρνεις ανάσα που να πηγαίνει
Βαθιά. Οπότε, να παρακαλέσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, να μας περιγράψετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά πώς τον ηρευτήκατε και πώς τώρα το καμαρώνετε. Κύριε Αγκαγκάκη, είπατε πριν ότι ανακάμπτει Λέσβος. Θα ξεκινήσω με αυτό. Είναι γεγονός ότι μετά τη μεταναστευτική κρίση του 20 μέχρι το 20 και μετά τον κορονοϊό, Λέσβος ανακάμπτει. Το παρατηρώ εγώ, που είμαι εδώ τα 5 τελευταία χρόνια και βλέπω τα μεγέθη, βλέπω την επισκεψιμότητα, βλέπω την αναγνωρισιμότητα και πόσο αλλάζει ταχαίως το brand name του μεταναστευτικού νησιού σε κάτι καλύτερο. Σεβασμιότατε. Πανεσοϊλογιότατε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργός, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχη και λοιποί. Η Ελλάδα είναι πολιτισμός. Αν τη σουρώσει κανείς, όπως τη σουρώνει τα ρούχα, αυτό που θα βγει, τι είναι, θάλασσα και πολιτισμός. Από αυτό διακριθήκαμε, από αυτό θα διακριθούμε, της θρησκείας συμπεριλαμβανομένης, τον πολιτισμό. Από αυτό διακριθήκαμε, από αυτό αναδειχθήκαμε, αυτό έχουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Πολιτισμό. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος αναδύεται πολιτισμός. Σε αυτήν εδώ τη γωνιά αναδύεται, θα ήταν λίγο τοπικιστικό να πω περισσότερο, αλλά θα το πω. Αναδύεται πολύ πολιτισμός. Μπορείτε να το δείτε από τα απομεινάρια αρχαίων πόλεων, οι Επτάπολης Λέσβος, μέχρι τους αρχαίους λιμένες, μέχρι τους ναούς, τους πιο σύγχρονους, μέχρι τις επιδόσεις των Λεσβίων περί τα γράμματα. Κάθε Λέσβιος θεωρεί τίτλο τιμής πριν εκμετρήσει το βίο να συγγράψει κάποιο, να αφήσει μνήμες του, είτε ποιητικές, είτε συγγραφικές, είτε γελιογραφικές. Είμαστε πολιτισμός. Αυτή η Περιφερειακή Αρχή, που την τιμήσατε πρόσφατα, τιμά τον πολιτισμό, θέλει τον πολιτισμό και θα τον θέλει συνέχεια. Ό,τι μας ζητήσει η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, όποιο έργο σχετικά με τον πολιτισμό, θα έρθουμε αρρωγή ασμένος. Το πιστεύουμε τον πολιτισμό. Και θέλω να σας πω, κυρία Υπουργός, το εξής. Αυτός ο χώρος που αποδίδεται, όπως είπατε, στους κατοίκους, σύντομα, εντός των προσεχών εβδομάδων, θα συνομιλεί με το κτίριο του Αρχοντικού Γεωργιάδη, το οποίο αρχίζει η ανακατασκευή για να μετατραπεί σε μεζόν de la culture, σε σπίτι του πολιτισμού. Σύντομα, δημοπρατήθηκε και αρχίζει να έχουμε το σπίτι του πολιτισμού. Οι γαλλικές πόλεις που έχουν το μεζόν de la culture, τι παραπάνω έχουν από εμάς σαν ιστορία. Την επόμενη φορά, θα είναι βέβαια νωρίτερα από τα κάνε δύο χρόνια που περιμένουν να τελειώσει το κτίριο. Όταν θα έρθετε, θα εγκαινιάσετε και αυτό το κτίριο, γιατί εσείς είστε διαχρονικοί υπουργός πολιτισμού. Από πριν τα σας θυμάμαι, περί τον πολιτισμό να ασχολείστε. Είναι όντως, κυρία Υπουργός, άψογη συνεργασία μας με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Και είναι τυχερό αυτό το νησί που έχει τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τους συνεργάτες του. Διότι μόνο ο κύριος Τριανταφυλλίδης, με όλες τις ιδέες του, δεν θα ακούσε. Είναι όλη η ομάδα. Κάποιες φορές για να αποδώσει πρέπει όλη η ομάδα να λειτουργεί. Βεβαίως υπάρχει ο leader που θα οδηγεί την ομάδα, αλλά αν δεν ακολουθεί η ομάδα δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο. Και θέλω να τους ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Διευθύνσεως Πολιτισμού, του πολιτισμού, όπως και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πλακοτάρη και τους συνεργάτες του για την πολύ άμεση ανταπόκριση σε ό,τι ζητηθεί περί το θέμα αυτό. Ο κ. Πλακοτάρης είναι στέλεχος το οποίο αναδεικνύει την περιφέρεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο, που είσαι. Αλλά δεν θα μπορούσα να κλείσω, γιατί κλείνω, αν δεν αναφερόμουν στον παρόντα Νίκο Σιπουνάκη, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του σε αυτό το νησί. Έβαλε τη σφραγίδα του σε αυτό το νησί. Κάθε γωνιά του νησιού, περί τον πολιτισμό αναφέρουμε.
γιατί για τους δρόμους πλέον ο κ. Αθανασίου για άλλα έργα, αλλά περί τον πολιτισμό, ο Σιφουνάκης, ο Νίκος, γιατί για τον πολιτισμό μιλάμε, έβαλε τη σφραγίδα του. Τα έργα του παντού το μαρτυράνε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει πιο κατάλληλα τα συναισθήματα που προκαλεί αυτό εδώ το έργο από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, για τον οποίο ακούσαμε τόσα πολλά και θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε και από εσάς. Πώς το βιώσατε, πώς το ζήσατε? Σεβασμιότατε, αξιότιμη κυρία Υπουργός, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Μίζωνας Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα για την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου να παραδίδει σε χρήση και στο κοινό, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, το έργο των αποθηκών Σαπλιτσά. Ένα έργο σύνθετο και εξαιρετικά απαιτητικό ως προς την υλοποίησή του, έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι αποθήκες Σαπλιτζά, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, βρίσκονται κοντά στο επιθαλάσσιο τείχος, με μια οχύρωση των Οθωμανικών χρόνων που χρησιμοποιήθηκε ήδη από τα μέσα του 15ου αιώνα, ως αποθήκη βαρέως τύπου οπλισμού για τις λίθινες σφαίρες και τα μεταλλικά, κυρίως χυτά σιδερένια βλήματα των κανονιοστασίων και των πυροβόλων όπλων, αντιστοίχως των Οθωμανών, στην πιο ευπρόσβλητη πλευρά της οχύρωσης του κάστρου της Μυτιλίνης, του κάτω κάστρου, που η παλαιότερη έρευνα είχε αποδώσει στο ευρύ οικοδομικό πρόγραμμα ενίσχυσης των τείχων που εφάρμοσε κατά το 16ο αιώνα η Οθωμανική πύλη για τη Μυτιλίνη. Από το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό των λίθινων σφαιρών που είχαν βρεθεί παλαιότερα, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σήμερα εκτίθεται, όπως θα δείτε, στο πίσω μέρος των αποθηκών, στον νότιο αύριο χώρο της σημερινής εκδήλωσης των εγγενείων, πολλές λίθινες σφαίρες που βέβαια έχουν τη δική τους ιστορία. Με αφορμή την υλοποίηση του έργου, η αρχαιολογική έρευνα και οι εργασίες αναστήλωσης περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες για τη στερέωση και ασφαλή λειτουργία της επιθαλάσσιας οχύρωσης σε μια περιμετρική ζώνη 300 μέτρων γύρω από τις αποθήκες Σαπλιτζά. Οι διερευνητικές τομές που έγιναν στο βόρειο επιθαλάσσιο τείχος των Οθωμανικών χρόνων αποκάλυψαν νέα στοιχεία. Την ύπαρξη ενός παλαιότερου ορθογώνιου πύργου της εποχής των Γατελούζων, εξωτερικά της οχύρωσης, σε μια περιοχή αχαρτογράφητη για την εποχή αυτή στο κάτω κάστρο, ο οποίος μετατράπηκε κατά τους Οθωμανικούς χρόνους σε κυκλικό. Αντίστοιχη ορθογώνιοι πύργοι της εποχής των Γατελούζων, κοντά στη βορειοδυτική και νοδιωτική γωνία της επιθαλάσσιας οχύρωσης, αποτελούν επιπλέον ενισχυτικά στοιχεία για τη χρήση του κάτω κάστρου κατά τους Βυζαντινούς ή ύστερους Βυζαντινούς χρόνους. Πιθανώς με την οριοθέτηση του οικιστικού πλέγματος των Βυζαντινών χρόνων και του προαστίου του Μελανουδίου στην περιοχή των αποθηκών Σαπλιτζά, αλλά και ανατολικά αυτών, συνδέεται και η περίφημη μαρμάρινη πύλη με την πρωτοβυζαντινή οχύρωση του 7ου μεταχριστιανικού αιώνα, που βρέθηκε ακριβώς πίσω και νότια από το νότιο επιθαλάσσιο τείχος, σήμερα πλέον αναδεδειγμένη και διαμορφωμένη επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Για τη διερεύνηση του σημαντικότατου βυζαντινού οικισμού, η αναστήλωση του επιθαλάσσιου τείχους ανατολικά των αποθηκών Σαπλιτζά έως το γερμένο επιθαλάσσιο πύργο της ανατολικής πύλης του κάτω κάστρου και η αναγκαία ανασκαφική έρευνα που θα ακολουθήσει, θεωρούμε ότι θα προσφέρουν νέα στοιχεία για την πραγματική εικόνα της πολεοδομικής εξέλιξης της Μυτιλίνης πριν και μετά το 1462, όπως έως σήμερα είναι γνωστή από τις θεωρητικές διατυπώσεις του καθηγητή Δημήτρη Καρίδη του Πολυτεχνείου Αθηνών και του μεγάλου Οθωμανολόγου Μίχαηλ Κιλ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο ποτιμός Εύρεπος, επιχωσμένος, συνέχισε να χωρίζει ως ξερή τάφρο την περιτυχισμένη πόλη του κάστρου από τη Μυτιλίνη. Το Μελανούδι, στο οποίο αναφέρεται τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος στην περιγραφή της πολιορκίας της πόλης από τους Οθωμανούς, όσο και ο Μπαρτολομέο Ντελασονέτη στα τέλη του 15ου αιώνα, αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή του κάτω κάστρου, τη Σαπλιτζά, τμήμα της οποίας φαίνεται ότι ανήκει στο οχυρωμένο προάστιο της πόλης, το Μελανούδι. Η ενότητα του κάστρου Μελανουδίου πιθανώς μοιάζει μαζί με άλλα κτίσματα εκτός των τείχων που έχουν βρεθεί διάσπαρτα
στο βορειοδυτικό τμήμα της σημερινής πόλης φαίνεται ότι αντιστοιχούν στο κλασικό μεταβυζαντινό πρώιμο οθωμανικό σχήμα κάστρου χώρας εξέχωρου. Στο ελόγω σχήμα του κάστρου, οι αποθήκες σε Απλιτζά κατά τον 20ο αιώνα χρησιμοποιήθηκαν ως χώρο αποθήκευσης πετρελοειδών και έφλεκτων υλικών που στεγάζονταν σε μεταλλικό κτίριο, το οποίο και κατεστράφει τη δεκαετία του 1960 μετά από ισχυρή πυκαριά, ίχνη της οποίας μπορείτε να δείτε δεξιά σας στην αναδομή του δυτικού τείχου των αποθηκών. Με τα πολεμικά και εξωτερικά των αποθηκών Σαπλιτζά, οικοδομήθηκε μικρό κτίριο της εταιρείας Αλυπάστων Μυτιλίνης και δίπλα σε αυτό το 1964 το Δημοτικό Σφαγείο, αυθαίρετες κατασκευές κατά τον αρχαιολογικό νόμο, που επέφεραν και σημαντική οπτική βλάβη στο κάστρο. Έκτοτε ο χώρος του κάτω κάστρου ελιμώθηκε και μετατράπηκε σε υπαίθρια αποθήκη στη δεκαετία του 80 και του 90 για τη φυναφύλαξη πολλών χιλιάδων κινητών ευρημάτων. Η αδύνητη όμως ανάγκη για τακτοποίηση, τεκμηρίωση και καταγραφή των πάμπολων αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και η εξεύρεση νέων χώρων φύλαξης και αποθήκευσης των νεότερων ανασκαφών της εφορίας, που αδυνατούσαν πλέον λόγω έλλειψης χώρων να προστατευτούν στο αρχαιολογικό μουσείο, οδήγησαν στη σύνταξη μιας αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης κατασκευής εντός των περιμετρικών επιθαλάσσιων τείχων ενός νέου κτηρίου, αθέατου από το κάστρο, ώστε να λυθεί το πρόβλημα των αποθήκων και παράλληλα να διαμορφωθούν εξυγχρονισμένοι χώροι συντήρησης κεραμικής και αυτό βέβαια να γίνει επισκέψιμο. Το έργο του εξυγχρονισμού, που περιλάμβανε τη δημιουργία του κτηρίου και τη συντήρηση και αποκατάσταση των τείχων, εντάχθηκε το 2020 από τον Περιφερειάρχη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, τον οποίο βέβαια και θερμά ευχαριστούμε για τη δική του συμβουλή και ανταπόκρισή του. Στη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικά στον εξαίρετο προϊστάμενό της κ. Γιώργο Πλακοτάρη, εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την ειλικρινή υποστήριξή του σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, όπως και στον κ. Γιάννη Μιλωνά, προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και το επιτελείο του, που αγκάλιασαν και υποστήριξαν το έργο. Όμως το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να μην είχε γίνει χωρίς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδόλη, η οποία με την ανάληψη των καθηκόντων της άμεσα προώθησε για την κατανόμο γνωμοδότηση, κατανοώντας την ανάγκη της εφορίας, την εισαγωγή των επικαιροποιημένων μελετών στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και εντός των εγκεκριμένων χροδιαγραμμάτων το έργο που εγκαινιάζεται σήμερα. Την ευχαριστούμε από καρδιάς για την πάντα πολύπλευρη, καθοριστική και αποφασιστική της συμβολή στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά του ακριτικού βορειοανατολικού Αιγαίου. Στους προϊσταμένους των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία, κυρίως τον κύριο Θεμιστοκλή Βλαχούλη και τους συνεργάτες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, καθώς και στην κυρία Τζούλια Παπαγεωργίου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, που υποστήριξαν την υλοποίηση του έργου. Για το σχεδιασμό του έργου αυτού ασχολήθηκαν αρχιτέκτονες μηχανικοί όπως ο ταξιάρχης Καμάρας, η Ευαγγελία Καλοχωρίτη, ο μηχανολόγος μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, η πολιτική μηχανική Γιώργος Ντουνιάς και Βασίλης Κοκοσάρης, καθώς και οι προϊσταμένοι του τμήματος της συντήρησης της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσπου, Δέσποινα Πίτσιου, σε συνεργασία με τους συντηρητές Γιάννη Λαγουτάρη και Δήμητρα Κοπάνου. Την εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη τεχνική επίβλεψη του έργου είχαν οι αρχιτέκτονες μηχανικοί Μέλπο Βαρδάκη και Μυρτό Προκοπίου, ενώ η ψυχή του έργου ήταν και είναι ο πολιτικός μηχανικός κ. Στέργιος Σιδερής, που ανέλαβε και το μεγάλο μέρος της τεχνικής επίβλεψης και τεχνικής σύνταξης 6 διεθνών διαγωνισμών, 2 ηλεκτρονικών και 2 συνοπτικών, καθώς και η αρχαιολόγος Δήμητρα Ζώη, που είχε το γενικότερο αρχαιολογικό συντονισμό. Στις διοικητικές διαδικασίες και στην επέβλεψη των σχετικών διαγωνισμών συνέβαλαν οι αρχιτέκτον μηχανικός Ελένη Στεφάνου και η διοικητικός Νάσια Κωνσταντινίδη.
Παράλληλα με τις εργασίες αναστήλωσης, χιλιάδες ευρήματα μεταφέρονταν επί 4 συναπτά χρόνια από συνεργεία μονίμων και επισυμβάσει αρχαιολόγων, συντηρητών και εργατοτεχνητών από τα συσσωρευμένα μπάζα και τους άμορφους ορούς για να καθαριστούν, ταυτιστούν και να καταγραφούν, ώστε να είναι έτοιμα πλέον να αποθηκευτούν στις πλέον εξυγχρονισμένες νέες κινητές συστοιχίες αποθήκευσης αρχαιολογικών ευρημάτων σε 4 ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους στο Ισόγειο και στον Όροφο του νέου κτηρίου, με τη χωρητικότητά τους να ξεπερνά τα 6.000 πλαστικά κοιτία. 2 νέα μεγάλα εργαστήρια κεραμικής βρίσκονται στον Όροφο για τις περαιτέρω εργασίες συντήρησης των κινητών ευρημάτων, ενώ στο Ισόγειο διαμορφώθηκε ειδική αίθουσα συνεδρίων και τηλεδιασκέψεων, οικαστικών και θεατρικών δρόμενων, ενώ στον Όροφο ειδικός χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αρχαιολογικών καταγραφών θα δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικά είδη κοινού να έχουν πρόσβαση στο νέο πολυμορφικό κτίριο που έχει συνολικό εμβαδόν δόμησης 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες για το έργο. Θεωρώ όμως ότι το σημερινό έργο είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού, με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, με την περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου και με τις ομάδες των μονίμων και έκτακτων αρχαιολόγων, συντηρητών και όλου του προσωπικού, τους οποίους ευχαριστώ βαθύτατα για όλες τις φιλότιμες προσπάθειές τους, αλλά κυρίως για την εργατικότητά τους. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε αυτό το έργο. Αυτά είναι τα συναισθήματα, κυρία Γκαγκάκη, που έχουμε εμείς σήμερα. Και σας καλώ για την τέλεση των εγγενείων με την κοπή της αναμνηστικής κορδέλας από την κυρία Υπουργό και τον κύριο Περιφερειάρχη στην είσοδο του κτηρίου. Καλό.